Σε όσους η τύχη χαμογέλασε, μην τους λογιάζετε για ευτυχισμένους, πριν να δείτε ποιο θα είναι το τέλος τους. Εδώ στο Ευρυπίδη είναι ένα επίκαιρο θεατρικό έργο, αφού ακόμη γίνεται πόλεμος στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και μπορεί να αποτελέσει και μάθημα για όλους μας για το πώς πραγματικά είναι ένας πόλεμος. Μια πολιορκία, η αιχμαλωσία και η σκληρότητα μιας σύγκρουσης. Σαν Κασάνδρα, στο συγκεκριμένο απόσπασμα της ομιλίας μου, νιώθω μία πίεση αφού με αναγκάζουν να συνεχίσω τη ζωή μου με κάποιον χωρίς να το θέλω και ξέρω πως η ζωή μου δεν θα είναι εύκολη από εδώ και πέρα. Είμαι ο Ταλθίβιος, των Ελλήνων ο Κήρυκας. Ήρθε επιτέλους η είδηση που με τόσο φόβο περιμέναμε. Η κλήρωσή σας έγινε, αν είναι αυτό που με τόσο φόβο περιμένατε. Στο έργο υποδίω με το ρόλο του Ταλθίβιου. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένας πολύ σημαντικός και κωμικός ρόλος, καθώς κινεί τα νήματα και καθορίζει τη συνέχεια του έργου με τα νέα που φέρνει. Το έργο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι επίκαιρο λόγω του αντιπολεμικού του χαρακτήρα. Ο φρόνιμος ο άνθρωπος, μακριά, πρέπει να διώχνει τον πόλεμο. Όμως, αν είναι να έρθει, τιμή είναι ένας γενναίος θάνατος και είναι ατίμωση το δίλιασμα. Ως Κασάνδρα, νιώθω προδομένη, γιατί κανένας δεν ήρθε για τη σωτηρία μου και τώρα θα γίνω δούλα στον άνθρωπο που κατέστρεψε το σπίτι μου, τη τρία μου. Είμαι την Κασάνδρα. Παρηγορώ τη μητέρα μου Εκάβη για την καταστροφή της χώρας μας και τον γάμο μου, υποσχόμενη εκδίκηση. Γιατί με αυτούς θα πάρω εκδίκηση από όσους εγώ και εσύ μισούμε. Νιώθω συμπόνια για τον ρόλο της Κασάνδρας, η οποία έχει καταφύγει στην τρέλα και νιώθει προδομένη από τα πιστεύω της. Το να αρπάζει μια γυναίκα ως λάθρο είναι σκληρό. Επομένως, η αντίδρασή της είναι αναμενόμενη. Η Κασάνδρα είναι η τραγική μάτισσα της Τρίας. Προφητεύει την τύχη του Οδυσσέα, με όλα τα βάσανα που θα περάσει, αλλά και τη δική της. Όμως είναι τραγικό πρόσωπο, γιατί ξέρει ότι λέει την αλήθεια, αλλά κανείς δεν την πιστεύει. Ο ρόλος που υποδίωμε είναι ο ρόλος της Κασάνδρας, της κόρης της Εκάβης. Η Κασάνδρα βρίσκεται σε μια δύσκολη συναισθηματικά θέση ανάμεσα στη λογική και την τρέλα. Κατηγορεί επιδεικτικά την Ελένη για τον Τροϊκό Πόλεμο, για τις σχέσεις της με τον Μενέλαο και για τα θύματα του πολέμου. Αυτό επισημαίνει ο Ευρυπίδης με τον στίχο «Για μια γυναίκα και έναν έρωτα στείλανε τόσες ψυχές στον Άδη». Όμως, είναι μια συγκυρία που καταστρέφει και απομακρύνει ανθρώπους και λαούς. Έτσι, όλοι ψάχνουν κάποιον να τον θεωρήσουν υπαίτιο, όπως έχει κατηγορηθεί η Ελένη, για τον πόλεμο που έγινε στην Τρία, σαν να είναι η μόνη υπαίτιος για αυτή την καταστροφή. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Ελένης, αυτοί που θα έπρεπε περισσότερο να κατηγορηθούν για τον πόλεμο είναι ο Πάρης και η Αφροδίτη. Η Ελένη, που την έννοια της έχει στους χρυσούς καθρέφτες, την ομορφιά της θαυμάζοντας, μακάρι ποτέ στη Σπάρτη μισώσει να πάει. Ηρωνία προς την Ελένη και θυμός, αφού μόνο τα κάλλη της την νοιάζουν και τίποτα από ό,τι έχει προκαλέσει. Εύχομαι μην καταφέρει να πάει στη Σπάρτη. Ήρθα για να σου πω ότι θα πεθάνεις. Όχι για να σ' ακούσω. Αυτή η αυστηρότητα του Μενέλαου απέναντι στην Ελένη. Είναι μια εντύπωση που μου τράβηξε το ενδιαφέρον. Είναι ένας αποφασιστικός ρόλος με ύφος και δεν επηρεάζεται από άλλες γνώμες. Στην κορυφή του χορού μου έχει δοθεί ένας μικρός ημικός ρόλος, αλλά τα νοήματα των περιόδων του αναπαριστούν με καυστικότητα τα γεγονότα που συνέβησαν στην Τρία, προάγοντας το ρεαλισμό, τη ζωντάνια και την παραστατικότητα τη συντέλεση του έργου. Το έργο αυτό αναπαριστά την αγριότητα των νικητών απέναντι στους ηττημένους. Έχει όμως πολύ ενδιαφέρον, γιατί όσα καταγράφει ο Ευρυπίδης, δυστυχώς συμβαίνουν και σήμερα. Ο ρόλος μου επισημαίνει τη μεταδοξία ενός πολέμου και τις απώλειες, ακόμα και των νικητών. Σε ξένη γη ο τάφος τους. Και εκεί, στη μακρινή πατρίδα τους, οι ίδιες συμφορές για τους δικούς τους. Έρημες οι χείρες τους πεθαίνουν και οι γέροντες γονείς τους δίχως παιδιά. Συμμετέχω σαν δρομάχη και αυτό που με άγγιξε περισσότερο είναι πως ένα πόλεμο οι γυναίκες γίνονται λάφυρα και κακομεταχειρίζονται ή μένουν χείρες και έρημες. Έτσι και Ανδρομάχη έγινε δούλα και δόθηκε στον γιο του Αχιλλέα, λόγω των αρετών που είχε.
όνειρο που σου θρημάτισαν έτσι το όμορφο πρόσωπό σου. Και τα μαλάκια που με χάδια και φιλήματα τα στόλιζει η μανούλα σκόρπισαν. Και από τα σπασμένα κόκαλα τα σκογελάει ο χάρος. Χεράκια που μου θύμιζαν τα ντριωμένα χέρια του πατέρα σας, τώρα συντρίμια γίνατε. Βάλτε φωτιά και αφού τη δούμε απ' άκρης άκρη να καίγεται, θα φύγουμε. Εκάμπη, στο Οδυσσέα το καράβι πάμε, που ο κλήρος έδωσε δούλα. Καλύτερα να τρέξω στη φωτιά να πέσω, μαζί με την πατρίδα να καώ και δοξασμένο να βρω θάνατο. Ω μάνα γη και σαν... Στην προσφυγιά και στη σκλαβιά μας πάνε.